ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης της 14χρονης από την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, με την υπόθεση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της δικαιοσύνης. Η ογκώδης δικογραφία έχει προωθηθεί ήδη σε εισαγγελέα και ανακρίτρια και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθεί για μια κατάθεση κλειδί η ανήλικη, όπου θα αναζητηθούν επιπλέον πληροφορίες, ενώ δεν αποκλείεται στο κάδρο να προστεθούν και νέα πρόσωπα που ίσως εμπλέκονται στη σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού. Την ίδια στιγμή παραμένει παγωμένη η τοπική κοινωνία απέναντι στη φρικιαστική υπόθεση, με τους κατοίκους να ζητούν λύσεις και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Στενοχώριζα. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα τώρα? Είναι η εποχή δύσκολη για τα παιδιά τα μικρά, μην τα παρασέρνουν, να μην... και στο σχολείο ακόμη που πηγαίνουν. Και... αλλά τι να κάνουμε? Ο Θεός να βοηθήσει. Ανήλικα, αλλά τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι εμείς. Άσχημα πράγματα, αλλά πρέπει να δράσουμε ενεργά όλοι μας. Σαν κοινωνία, σαν χωριό, σαν πόλη, σαν ομός. Πρέπει να τα καταδικάσουμε όλα αυτά. Να έχει τον έχω κάτι να κάνω σφαχτού. Από τον καφά. Από αυτό που θα κάνει. Αλλά δεν τον έχω. Πώς θα τον πιάσω? Πρέπει να τους πιάσουν, να τους βάλουν μέσα, να τους δέρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τους εκτελούν. Γιατί το κράτος δεν έχει νόμους για να μένουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό κάνουν και αυτά που κάνουν. Όσο περνάνε τα χρόνια, η κατάσταση χειροτερεύει. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει ιδίως μέσα από το σπίτι και στο σχολείο κατά επέκταση. Συνολικά 12 άτομα κατηγορούνται για βιασμό είτε για αποπλάνηση του παιδιού, 2 εκ των οποίων είναι αλλοδαποί και 10 Έλληνες από την ευρύτερη περιοχή. Ενώ ήδη ένας Πακιστανός συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες, όπου μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Η ανήλικη φέρεται να κακοποιείται από την ηλικία των 12 ετών, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι η ανήλικη εκδιδόταν έναντι αμοιβής. Αξίζει να σημειωθεί πως το κορίτσι φαίνεται να συνδέεται με μια οικογενειακή τραγωδία με συγκλονιστικές προεκτάσεις, η οποία διερευνάται από τις αρχές. Είναι ευτύχημα οι περιπτώσεις οι οποίες βγαίνουν στον αέρα και καταλήγουν οι δράστες στη δικαιοσύνη. Είναι ευτύχημα όταν υπάρχει κάποιος και καταγγέλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιος έκανε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού και από εκεί στην αστυνομία. Η αστυνομία λειτουργήσε άψογα και πραγματικά διακριτικά. Κατάφερε να δέσει την υπόθεση και να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Φοβάμαι όμως ότι και τώρα που μιλάμε, σε όλη την ελληνική επικράτεια υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις, γιατί τα εγκλήματα αυτού του τύπου παραμένουν συνήθως κρυφά. Είναι κάτω από το χαλί, η κοινωνία συνήθως ό,τι άρρωστο δεν θέλει να το λέει και να το διαφημίζει και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αποκαλυφθούν όλα αυτά. Υπενθυμίζεται ότι η αρχή έγινε όταν το χαμόγελο του παιδιού έλαβε μια ανώνυμη καταγγελία, την οποία διαβίβασε στην ασφάλεια Ρεθύμνου, ξεκινώντας τη συντονισμένη έρευνα των αρχών. Η Φωτεινή Παπαδάτου, ψυχολόγος του οργανισμού, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, κάνοντας έκκληση προς όλους να επικοινωνήσουν στη δωρεάν γραμμή για οποιαδήποτε υποψία κακοποίησης ανηλίκου, βοηθώντας έτσι ένα παιδί να σωθεί έγκαιρα από τις ολέθριες επιπτώσεις κάθε μορφής κακοποίησης. Και θα έλεγα ας καλέσουμε, γιατί πολλές φορές με ρωτούν, μα δεν είμαι σίγουρη αν συμβαίνει κάτι σε αυτό το παιδί. Δεν έχω σοβαρά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να έχουμε σοβαρά στοιχεία. Δεν είναι ο ρόλος μας να διερευνήσουμε. Επειδή ξέρουμε από τα δεδομένα ότι είναι πολλά τα παιδιά τα οποία κακοποιούνται είτε σωματικά είτε σεξουαλικά, ας κάνουμε ένα τηλέφωνο στο 1056, είναι δωρεάν, είναι όλοι το 24ωρο, είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, να δώσουν κατευθύνσεις, να βοηθήσουν, να αποφορτήσουν, να διαχειριστούμε καταστάσεις. Γιατί πραγματικά έτσι μπορούμε να σώσουμε ένα παιδί. Παράλληλα, η κυρία Παπαδάτου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αποκαλύψεις λεπτομεριών που αφορούν υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, όπου ουσιαστικά φωτογραφίζονται τα θύματα χωρίς διακριτικότητα. Γεγονός που, όπως τόνισε, αποτρέπει τα παιδιά από το να μιλήσουν για τον εφιάλτη που ζουν. Πολύ λίγα παιδιά θα αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Πολύ λίγοι άνθρωποι θα προχωρήσουν να αναφέρουν, ειδικά όταν είναι και πολύ σοβαρά, να μιλήσουν δηλαδή για αυτά. Και ένας λόγος είναι γιατί το να βγουν όλες αυτές οι πληροφορίες στη δημοσιότητα, το να γνωρίζουν όλοι ποιο παιδί, ποια οικογένεια, είναι πραγματικά μια πολύ πολύ τραυματική εμπειρία και αποθαρρύνει και άλλα παιδιά, άλλες οικογένειες, άλλους πολίτες να ενημερώσουν τις αρχές της αντίστοιχης καταστάσεως. Μια υπόθεση που είναι εν εξελίξη, οποιαδήποτε πληροφορία, οποιοδήποτε στοιχείο είναι σημαντικό τώρα να φτάσει στις αρχές, για να μπορέσουν να διελευκάνουν και να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.